Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Επιστροφή λοιπόν στο καθημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 5 και μετά από το ολοκαινούργιο τραγούδι της Βίκης Καρατζόγλου. Πριν από σένα, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ δυνατή φωνή. Πριν από σένα. Από μένα. Πριν από όλους μας. Ένα πολύ φωτεινό πλάσμα, έτσι φωτεινό, χαμογελαστό, αισιόδοξο είναι η Βίκη Καρατζόγλου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Γεια σου Βίκη, τι κάνεις? Πολύ καλά. Εσύ και εγώ λίγο καλύτερα. Ήδη είμαστε πάρα πολύ όμορφα γιατί ακούμε τη φωνή σου, η οποία είναι τόσο χαμογελαστή. Όντως είσαι ένας τρομερά αισιόδοξος άνθρωπος. Είμαι, παρόλο που το τραγούδι είναι και λίγο. Δεν χαμογελάω πιο πολύ όταν το τραγουδάω. Κοίταξε, μπορεί να μην χαμογελάς, αλλά είναι σαν να κάνεις τον άλλο να έχει μια ελπίδα για το καλύτερο ακούγοντας το τραγούδι σου. Είναι λίγο περίεργα καμιά φορά τα τραγούδια, ενώ πιστεύω ότι είναι αισιόδοξος, όπως ο συγκεκριμένος στίχος. Η μουσική και οι ερμηνείες, δεν ξέρω πίσω. Κοίταξε, πολλά κρύβει η μουσική, γιατί είναι και μία από τις μεγαλύτερες τέχνες, οπότε η τέχνη πάντα έχει, έχει διαφορετικές με σημασίες για τον κάθε άνθρωπο. Φυσικά. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ναι, πριν ναι, από ναι. Σένα, κορίτσι μου όμορφο, στίχη Ελεάνα Βραχάλη, μουσική Γιώργος Αμπάνης. Τι έχει γράψει αυτός ο Γιώργος Αμπάνης, τι έχει γράψει αυτή η Ελεάνα Βραχάλη και τι σου γράψανε τέλος πάντων στο τέλος? Είναι δύο πολύ καλά δούχα πλάσματα. Είναι πραγματικά και πολύ διαφορετικά πολύ πράγματα γράφουν και οι δύο, βρε παιδί μου. Πώς γίνεται αυτό? Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες στην τέχνη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι πώς το αισθάνεται λογικά ο καθένας. Ούτως ή άλλως το πίστευα αυτό και πάντα το έλεγα. Ότι γιατί με ρωτούσαν τι τραγούδι όταν ξεκινούσαν. Και δυσκολευόμουν λίγο να βάλω όρια σε αυτό που αγαπάω και τι θέλω να κάνω. Γιατί με ενοχλούσε, δηλαδή δεν ήθελα να υπάρχει ένα λαϊκό, θα ήθελα να τραγουδήσω και χαρτιδάκι, θα ήθελα να τραγουδήσω και ένα πολύ τραγούδο. Γιατί πρέπει να βάζουμε αυτές τις ταμπέλες? Όταν κάτι είναι όμορφο και γεννιέται αδίαστα από τους δημιουργούς, όταν το παίρνει στη χέρια του να συντροπείς και με αγάπη και με χωρίς να σκέφτεται αν θα πουλήσει ή όχι, κάνει τη δουλειά του όπως του βγαίνει από την ψυχή του. Κάποτε το τραγούδι θα βγει όμορφο, θα λέγεται έντεχνο, δηλαδή φτιαγμένο με τέχνη και είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι είναι. Βίκη, για σένα τι είναι αυτό τι είναι το τραγούδι? Εντάξει. Τι σημαίνει τέχνη για σένα, Βίκη? Πρώτη φορά συμφωνούμε με τον Άκη, ναι, να ξέρεις, μας έκανες ακόμα και να συμφωνήσουμε. Δηλαδή εντάξει πια σήμερα, είναι μια ημέρα πολύ τραγική πάνω σε αυτό. Πρέπει να τα γράψουμε όλα για βραβείο να πάρουμε κι εμείς. Μπορεί να μας ενώσει και η Βίκη. Να το. Να τα, ορίστε. Για πες μας Βίκη, τι σημαίνει έτσι για σένα τέχνη, ας πούμε? Τέχνη είναι η έκφραση της ψυχής μας, αυτό που έχουμε μέσα μας, ένας τρόπος να φτιάσουμε αυτά που θα δέχαμε για μένα. Να τα εξωτερικεύσουμε. Κάπως έτσι τη βλέπω την τέχνη. Κάποιος μπορεί να ζωγραφίζει, κάποιος μπορεί να τραγουδάει, κάποιος να γράφει, κάποιος να παίζει στο θέατρο. Είναι τρόποι να εκφραστούμε, να εκφράσουμε αυτό που διαθέσαμε. Μάλιστα. Εσύ πώς οδηγήθηκες, Βίκη, σε αυτόν τον τρόπο έκφρασης? Να πούμε ότι σε είχαμε απολαύσει και πριν 1,5 μήνα, κάπου εκεί ήταν, έτσι? Ναι, εδώ ναι, στη ναι, χώρα, live, ήταν πάρα πολύ όμορφη όλη η βραδιά. Τι σε οδήγησε εσένα να ακολουθήσεις έτσι αυτόν τον δρόμο? Δεν δυσκολεύτηκα, είναι η αλήθεια, γιατί είχα δύο γονείς που άκουγαν πάρα πολύ μουσική και που τραγουδούσαν χωρίς να είναι επαγγελματίες, ερασιτέχνες, αλλά είχαν πάρα πολύ αγάπη για το τραγούδι. Και έτσι πολύ νωρίς, όταν θέλησα να ξεκινήσω πιάνο, η αδερφή μου κιθάρα, οι άνθρωποι ήταν εκεί, μας δούσαν, τραγουδούσαν σε χωριές, με τις παρέες, δηλαδή έγιναν όλα αυτά που πολύ ομαλά είχαν κάποια πράγματα να λάβουν στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ. Κάποια στιγμή σε πρώτη ηλικία νομίζω είπα στην πολιτική μου ότι θα γίνω τα αποδεκτήρια. Τελείωσε. Α, ήταν κάτι που είχες πάρει απόφαση δηλαδή? Ναι, ναι. Μάλιστα. Μαμά, είχες πάρει απόφαση να γίνεις, Βίκη? Όχι. Το έχεις πάρει απόφαση ότι είσαι? Δεν θέλω να πάρω απόφαση γιατί είναι δυσκολευτό για μην κάνω το άλλο. Χαίρομαι που μπορώ να κάνω και τα δύο όσο μπορώ. Αυτό είναι ευτυχία, ναι.
Εύχομαι να τα καταφέρω τελικά. Γιατί πότε δεν ξέρει, ίσω και το παιδί σου θα μεγαλώσει. Πόσο χρόνο είναι το παιδί σου, 8 χρόνο. Όχι, είναι και μικρούλι. Μπορεί και μια χαρά τα καταφέρνει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως σε ακούω, χωρίς να έχουμε γνωριστεί από κοντά, ότι θα είσαι μια μαμά που θα κάνει το παιδί να χαμογελάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είμαι σίγουρος. Εδώ μας έχεις κάνει εμάς να χαμογελάμε όση ώρα μιλάμε στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ και το εύχομαι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βίκυ, πες μου λίγο, είπαμε για το πριν από σένα που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες. Της Ελεάνας Βραχάλη και του Γιώργου Σαμπάνη. Εσένα τι, εσύ με τι δένεσαι έτσι περισσότερο, ας πούμε, με τους στίχους, με τη μουσική, ή με τη μουσική σ' αρέσει να ακούς διαφορετικές μουσικές, διαφορετικούς ήχους? Νομίζω ότι τελικά ο στίχος υπερισχύει. Έχω αυτή την εντύπωση. Αν δηλαδή ο στίχος είναι καλός, ακόμη και αν η μουσική είναι μέτρια, μπορεί να κολλήσω με ένα τραγούδι, μπορεί να κλάψω με ένα τραγούδι, να με κάνει να συγκινηθώ. Δεν μου έχει τύχει να ακούσω ένα τραγούδι με τόσο καλή μουσική που να έχει άσχημο στίχο και να δεθώ. Ο στίχος νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και δυσκολεύομαι να τραγουδήσω. Πώς να τραγουδήσω, να νιώσω ένα τραγούδι που κάνει τραγούδι γαλλικό ή αγγλικό. Δεν θα μπορέσω να το νιώσω μέσα μου. Νομίζω ότι ο λόγος είναι ναι, το σημαντικός. Άρα ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, βρε παιδί μου, που λες ότι με τους στίχους τσουτσουδιάζω, ανατριχιάζω. Τσουτσουδιάζω, τέλειο. Τσουτσουδιάζω, δηλαδή έχω κάνει σχολή πια. Τέλειο. Τελείωσε δημοσιογραφικό το τσουτσουδιάζω, ωραία. Λοιπόν, για πες μου, Βίκυ. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που μας συγκινούν για διαφορετικούς λόγους. Ένα τώρα που μου έρχεται, πάλι καταλήγω στην Λίνα Νικολακοπούλου. Καλό, όχι άδικα. Γι' αυτό λέω πάλι. Μου αρέσει πάρα πολύ το post love που έχει τραγουδήσει η Άλκη Σπατοψάλτρε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε καθόλου. Είναι πάλι για την αγάπη μιλάει. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα που σου αφήνει. Λέει, αν είμαστε έτσι καλά με αυτή την αγάπη που πότε σωπαίνει και πότε μιλά. Μπορούμε να πούμε σε πλοία και τρένα, να δούμε πολλά ή κανένα. Να δούμε πολλά ή κανένα. Αυτό είναι ένα στίχος πολύ. Αχ, ρε Βίκυ, μιλάμε από το τηλέφωνο. Έχουμε απόσταση 380 χιλιόμετρα, πόσα είναι, γιατί δεν ξέρω. Γιατί μας τα κάνεις αυτά όμως 5 και 17 το απόγευμα. Η φωνή σου είναι έτσι. Γιατί μας τα κάνεις αυτά τώρα. Μπορώ να σας πω, δεν ξέρω τι σας κάνεις στο αυτοκίνητο. Είμαι, ψάχνω να το πω και έχω σταματήσει. Και ψάχνεις και να παρκάρεις κιόλας. Περίμενε, αυτό είναι το χειρότερο. Και ψάχνεις να παρκάρεις κιόλας. Και τραγουδάς και μας κάνεις και έτσι. Και τραγουδάς, λες και είμαστε μαζί και είμαστε παρέα. Όχι, λες και είσαι στο κρεβάτι σου χαλαρή και απολαμβάνεις τη σχέση σου, ας πούμε. Τώρα αν οδηγούσα κιόλας και έτσι πραγματικά τώρα να παρκάρω, θα ήμουν για ευαίσθημο. Να τα. Εντάξει, δεν υπάρχει, εσύ απίστευτη. Δεν θέλουμε να μιλάς στο κινητό και οδηγάς παρά. Όχι, όχι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου περιγράψεις, γιατί δεν βγήκες τώρα, είσαι πάρα πολλά χρόνια. Ναι, σε γνωρίσαμε από τους ήρωες την μουσικοθεατρική παράσταση, σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Εγώ θέλω να μου περιγράψεις την πρώτη μέρα που βγήκες στη σκηνή και την τελευταία μέρα που είχατε τώρα live. Χτες, προχτές, πότε ήταν, δεν ξέρω. Ωραία, ωραία. Τη Βίκυ λοιπόν, την πρώτη μέρα και τη Βίκυ χτες, προχτές. Χτες, προχτές, πρώτη μέρα. Λοιπόν, θα σας πω για μια... πρώτα απ' όλα έτρεπε μια στόχο... Τι να σας πω, τώρα θέλω ψάρια τρεμά, δεν θα ξεχάσω ακόμη την εισαγωγή
του τραγουδιού. Ήταν ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου που λέει «Χαρνιά δεξιού», το «Χάνι Σιδόνια». Ναι. Τραγούδισα το στην αίθουσα η κυρία Νικολόπουλο και άνοιγα εγώ το πρόγραμμα και θυμάμαι ακόμα την εισαγωγή. Δηλαδή και τώρα που το φτιάχνουμε τώρα να πεις πόλη μου. Με έχει με πιάνει τρομερό να μου πει την εισαγωγή. Δεν το αγαπώ πολύ το τραγούδι. Για πάρα πολύ καιρό είχα πολύ άγχος και νομίζω ότι αυτό πάντα υπάρχει μέσα μας, δεν πιστεύει εύκολα. Χρειάζεται ένα τραγούδι σίγουρα. Στο τελευταίο καιρό μπορεί να μου τελειώνει το άγχος στο μισό τραγούδι. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχω άγχος πριν βγω στη σκηνή. Ακόμα και σήμερα. Νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Ότι ήμασταν πάλι με έναν μεγάλο ερμηνευτή παρέα και ετοιμαζόταν εκεί και σίγουρα και τώρα ειδικά προφανώς το άγχος έχει μετατραπεί από το άγχος της πρώτης φοράς στο άγχος του να τα καταφέρεις για μία ακόμη φορά και να περάσει καλά και ο κόσμος που θα σε ακούσει και οτιδήποτε. Ναι, είναι πολλά στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Δεν είναι άγχος, ειδικά δεν το άγχος της πρώτης φοράς. Αλλά υπάρχει μία στοιχειώδη σκέψη για το αν θα τα καταφέρεις για μία ακόμη φορά. Υπάρχει αγωνία κυρίως για το να γίνουν όλα όπως τα έχουν συνηθίσει. Πάντως να ξέρεις ότι όταν, επειδή σε έχω δει και live, μας δημιουργείς τέτοια συναισθήματα εκείνη την ώρα που το μόνο που δεν βλέπουμε είναι το άγχος που έχεις. Δηλαδή ναι, θέλω να σου πω ότι δεν φαίνεται πολύ καθόλου. Είναι αυτό που έφτασε για πολύ λίγο στην αρχή. Μετά με το που ξεκινήσει το τραγούδι, φεύγει. Ναι, φεύγει, ναι, φεύγει ναι, το άγχος και γίνεται μετά η καλή δημιουργία της. Δημιουργία και η Βίκη στη σκηνή. Πού σε καμαρώνουμε, πέρα από το tour που έχετε κάνει με τον Μπάμπι Στόκα. Με τον Μπάμπι Στόκα, βεβαίως. Όχι, Βίκη, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Θέλω να πεις, εσύ Άκη, την ατάκα που είπες πριν. Ποια ατάκα είπα πριν? Για τον Τσίπρα. Που είπες για το Τσίπρα και τι. Α, ναι, Βίκη, λέει, Βίκη γέλασα πάρα πολύ. Λέει η Βάσια ότι η Βίκη Καρατζόγλου έχει εργώσει μαζί με τον Μπάμπι Στόκα όλη την Ελλάδα. Και λέω, να, γι' αυτό λέω, μας λέει ο Τσίπρας ότι είναι έφορος χώρος η Ελλάδα. Γιατί έχει εργώσει η Βίκη Καρατζόγλου με τον Μπάμπι Στόκα. Κάπως έτσι. Από αυτή την πλευρά, ναι. Από αυτή την πλευρά, πάντα. Θα το Μπάμπι να οδηγεί, δεν θα το κινητό του ποτέ. Σε 40 λεπτά από αυτήν την Αλαβία. Α, εντάξει, ναι. Οκ, το καταλαβαίνουμε αυτό. Το έχουμε κάνει και για δουλειές, μην νομίζεις. Το ζούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωραία, για πες που σε καμαρώνουμε. Λοιπόν, θα βρίσκομαι στις 10, τώρα 10 Μαρτίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο, μας βγει το επόμενο, στο Σταυρό του Νότου, για μια βραδιά μόνο. Το επόμενο Σάββατο. Ναι, 10 Μαρτίου. Άμα δεις κάποιον ο οποίος θα σε χαιρετάει από κάτω σαν τον τρελό, εγώ θα είμαι, να ξέρεις, γιατί θα είμαι Αθήνα εκείνο το Σαββατοκύριακο. Α, χαίρετε, ορίστε. Εννοείται ότι περιμένουμε. Ωραία. Εγώ την Αθήνα σε ένα μεγάλο μέρος του live. Πόπο, γέλασα τόσο πολύ με το βίντεο που κάνατε με τη Σαφώ. Ναι. Γέλασα τόσο πολύ. Ίσως να είναι πίστευτο. Η Σαφώ να δείξω σε γέλασα. Δεν μπορείς να μας. Είναι σημαντικό που περνάτε όμορφα και κάνετε δουλειά κάνοντας αυτό που σας αρέσει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, είναι υπέροχο, είναι δώρο. Και μετά το Σταυρό του Νότου. Συνεχίζουμε με τον Μπάμπι που σας είπε. Φαντάζομαι να συνεχίσουμε και εμείς και αφού να κάνουμε κι άλλα live. Μάλιστα. Τέλειο, τέλειο. Δεν είναι προγραμματισμένο ακόμη. Σχεδιάζουμε και εύχομαι να μας βγουν. Θα είμαστε και σε επικοινωνία και εμείς, θα διοργανώσουμε και άλλα πράγματα. Με τα πω και τη Λαμία. Αυτό εννοείται, όχι το μπορεί. Είναι στα σχέδια. Βγάλε το μπορεί. Θα έρθουμε με τη Σαφώ στη Λαμία, θα πεις. Βγάλε το μπορεί, τελείως. Έτσι. Θα έρθετε. Όλα γίνονται. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκη. Είσαι πάρα πολύ έτσι ευχάριστη συνομιλήτρια μάλλον. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Με αυτή τη θετική έτσι, διάθεση και σκέψη, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις με οτιδήποτε έτσι καταπιαστείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά πάρα πολύ σύντομα. Να περάσετε και με τον Μπάμπη το Στόκα μια βόλτα από την Εθνική Οδό εδώ πέρα Αθηνών Λαμίας, που είμαστε κιόλας εδώ στο ύψος της Αλθύλης. Μην αγχώνεσαι. Μια ένας παράδρομος είναι. Μπαίνετε, μας λέτε ένα γεια, κάνουμε μια εκπομπούλα και ξαναφεύγετε. Εγώ δεν μιλάω. Τον παρακαλούσα τον Μπάμπη. Δεν μιλάω. Δεν είναι κάτι. Θα στήσουμε μπλόκο. Εμείς τα διόδια. Όποτε περάσετε, θα σας φέρουν κατευθείαν εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο καθημερινό μας ραντεβού. Ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ.